ασθενοφόρο που μεταφέρει τα πρώτα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν από το πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης φτάνει στο νοσοκομείο μετά από μια δραματική επιχείρηση διάσωσης που κράτησε 9 ολόκληρες ώρες. Η απονιώδης επιχείρηση διάσωσης που ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα προχωρά με επιτυχία. Everyone acknowledges that there was risk, whichever option they took, but they thought that this was the right time. They got a wing up and they progressed far enough in terms of teaching the boys to swim and use the scuba diving equipment to be comfortable in that such an unfamiliar environment. They thought they'd got about the right time. They didn't want to wait too long because any more rain could lead a threat of rising water levels. Όλα ξεκίνησαν στις 6 ώρα Ελλάδος το πρωί. Ήταν η ώρα 0. Η ώρα που τα καρδιοχτύπια ενός ολόκληρου έθνους ενώθηκαν με τις προσευχές φίλων, συγγενών και διασωστών που υποσχέθηκαν να τους βγάλουν έξω. Πολυμελής και έμπειρη ομάδα διασωστών από όλο τον κόσμο που ανέλαβε την πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης των τελευταίων ετών παγκοσμίως πριν μπει στην πλημμυρισμένη σπηλιά, έδωσε μια υπόσχεση. Εμείς οι ειδικές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού μαζί με τη διεθνή ομάδα διτών είμαστε έτοιμοι να φέρουμε πίσω την ποδοσφαιρική ομάδα. Τις εικόνες από την επιχείρηση των διτών να παλεύουν με το χρόνο και τις αντίξωες συνθήκες στα έγκατα του σπηλαίου προκαλούν δέος. Με τρυπάνια προσπαθούν να διανοίξουν τα στενά σημεία της υπόγειας σύραγγας για να διευκολύνουν και οι δύο των παιδιών. 4 στρατιωτικά ελικόπτερα περίμεναν στην περιοχή όπου διεξάγεται η γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης. Η αστυνομία είχε αποκλείσει από νωρίς όλους τους δρόμους που οδηγούν στο νοσοκομείο για την ταχεία μεταφορά των παιδιών. Οι πρώτες βοήθειες για κάθε ένα από τα παιδιά που βγαίνει από τη σπηλιά δίνονται στο υπαίθριο νοσοκομείο. Έχει 13 ιατρικές ομάδες, κάθε μία με το δικό της ελικόπτερο και ασθενοφόρο βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα για τη φροντίδα τους. Οι οικογένειες των παιδιών που δεν έχουν ακόμα απεμπλωβιστεί περιμένουν υπομονετικά τη δική τους λύτρωση μετά από 15 μέρες αγωνίας. Όπως η γιαγιά του 12χρονου Ναταγούτ, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του μέσα στη σπηλιά. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 14χρονος Μαρκ είναι ο πρώτος που κατάφερε να βγει από τη σπηλιά. Αυτό το σκίτσο που απεικονίζει έναν δίκη να προσφέρει το παγκόσμιο κύπελο στα εγκλωβισμένα παιδάκια της Ταϊλάνδης συγκίνησε εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ενώ η συγκλονιστική ιστορία των 12 παιδιών και του προπονητή τους αποτέλεσε έμπνευση και για άλλους σκητσογράφους που απεικόνισαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο την απίστευτη περιπέτειά τους. Με κομμένη την ανάσα.